το σύστημα να βρίσκεται υποκατάρρευση και εμείς θα είμαστε εδώ έξω. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και να φοβούνται από εμάς που κάνουμε rapid κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και ούτως ή άλλως αυτό το έχουμε πει και δημόσια. Και όλοι κολλάνε μέσα. Και δημόσια αυτό. Όλοι εμβολιασμένοι κολλάνε. Ένα από το αυτό τώρα. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλω να μπούμε τώρα στη συζήτηση την επιστημονική. Όχι, μην μπαίνετε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό όμως. Αυτό είναι το κρίσιμο, προσέξτε. Το κρίσιμο για μένα είναι το δικαίωμα στην εργασία. Ναι, ακριβώς. Αυτό και η προστασία ανθρώπων που έχουν βάλει πλάτη στο σύστημα υγείας από τη φτώχεια και την αναξιοπρέπεια. Και επίσης το θέμα είναι ότι αυτή την περίοδο που έχουμε αυτή την τρομερή κρίση δεν είναι δυνατόν, δεν έχουμε την πολυτέλεια άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, προσέφεραν μέχρι τέλος Αυγούστου κλπ. Να τους αφήνουμε εκτός. Να τους πετάμε. Ήδη υπάρχουν εκατοντάδες συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, αλλά επειδή έχουν πάρει απαλλαγή για λόγους υγείας, έχουν επανέλθει στα νοσοκομεία στις θέσεις τους και εργάζονται με δύο rapid test την εβδομάδα. Μια χαρά λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό για όλους, λέω εγώ. Οι ασθένειες που έχει βάλει μέσα δεν είναι, πολύ περιορισμένες. Πολύ περιορισμένες. Ωραία, εγώ λέω τώρα ότι ανεξάρτητα από αυτό και αυτοί που τέλος πάντων πήραν νομίμως την απαλλαγή χωρίς να είναι εμβολιασμένοι συνεχίζουν να δουλεύουν. Ναι. Άρα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Συν αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το rapid test ενώ ήταν 14 μέρες μέχρι να κάνει μια ανοσία για να γυρίσει πίσω, κάνει rapid test και την άλλη μέρα δουλεύεις. Ναι. Δηλαδή εγώ αύριο αν πάω στη δουλειά δεν κολλάω. Σήμερα κολλάω τον ασθενή. Επίσης, ακούστε τώρα, και αυτή η ιστορία ότι άμα κάνεις τη μία δόση, αναστέλλεται η εφαρμογή. Και πας κατευθείαν. Την άλλη μέρα. Αμέσως, επίσης είναι. Ούτε και ούτε η συμβουλή ύξου 40. Δηλαδή, υποχωρούν τα στάνταρ. Άρα, νομίζω ότι τώρα θέλει μια γενναία απόφαση να ακυρωθεί ο νόμος αυτός, να γυρίσουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους, να κάνουν μια προσπάθεια να διαχειριστούμε αξιοπρεπώς αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω να γίνει και μια προσπάθεια πραγματικά ενημέρωσης, πειθούς, συζήτησης, τεκμηρίωσης, έτσι ώστε ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν κάποιες εύλογες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα, για την ασφάλεια, για το ένα, για το άλλο, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση από τους ανθρώπους που έχουν ειδική γνώση και όχι από τους, δεν ξέρω ποιους, εν πάση περιπτώσει, τους δημοσιογράφους ή δεν ξέρω ποιον, οι οποίοι να πείσουν και να πάμε σε μια ενίσχυση, ας πούμε, του συστήματος υγείας. Κύριε Ξάφρη, ότι δεν μας πληρώνουν, δεν είναι παράνομο. Εγώ πώς θα ζήσω, παίρνω φάρμακα, σταμάτησα, παίρνω τα καρδιολογικά μου φάρμακα και οι δύο δεν δουλεύουμε. Το παιδί μας σπουδάζει. Έχουμε πει το εξής πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να πεθάνω. Ακούστε. Στην Ισπανία τους δίνουν το 70%. Ακούστε τώρα, παιδιά, έχουμε πει... Μα δεν μπορούμε να δουλέψουμε κι αλλού. Ούτε αλλού μπορούμε να δουλέψουμε. Και να δουλέψουμε παράνομος. Το έχουν εξηγήσει ένας άνθρωπος... Ας πάμε στην ΥΠΕ. Ένας υπάλληλος του ΕΣΥ, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά. Τίθεται με βάση το δημοσιοκρατικό κώδικα σε υποχρεωτική αργία και παίρνει τα 2/3 του μισθού. Δεν είναι δυνατόν τον άνθρωπο, ο οποίος εγώ λέω για να είμαι καθαρός απέναντί σας, για τους λάθος λόγους επιμένει να μην εμβολιάζεται, δεν είναι δυνατόν να τον οδηγείς στην αναξιοπρέπεια και στην φτωχοποίηση. Έχω εμβολιαστεί, αλλά όμως γι' αυτό τον κατάπτυστο κοδαπονόμο που τον έχουμε αποδείξει εδώ και 3 μήνες συνέχεια με επιχειρήματα σε όλους και σε κάθε κατεύθυνση, για ποιο λόγο αυτός ο νόμος από την αρχή τα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, τα είπαν ένα μέρος, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που αυτός ο νόμος βάζει από παντού. Άρα αυτή είναι η αιμονή. Θέσαμε και στον Υπουργό που είδαμε τώρα προχθές που ήρθε εδώ πέρα. Ενώ με επιχειρήματα πάλι του δείξαμε ότι αυτή η αιμονή της κυβέρνησης δεν οδηγεί πουθενά. Αν πραγματικά ο στόχος τους ήταν να βοηθήσουν τους χρήστες υγείας, αν ήταν αυτό και δεν ήταν να διαλύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τότε θα έπρεπε να δούμε αυτά που τους δείξαμε με επιχειρήματα και λογικά επιχειρήματα ότι δεν προχωράει. Ζητήσαμε να γίνουν τεστ, rapid test και στους εμβολιασμένους. Γιατί μεταδίδουμε και εμείς. Μας έχουν αφήσει ανεξέλεκτους, ώστε και να νοσούμε και να μεταδίδουμε και να είμαστε στο νοσοκομείο και έχουν αφήσει τους εργαζόμενους πίσω του σύστημα να καταραίει. Το δείξαμε με ό,τι μπορεί αυτή. Μια κραυγή αγωνίας δεν φαίνεται. Ψηφίσαν τον νόμο και θα συνεχιστεί αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα πια μετά από όλα αυτά που έχουμε κάνει. Και εσείς από την πλευρά σας και εμείς και όλοι. Οι συνδικαλιστικοί που συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι έχουν δείξει ότι
Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση δεν περνάνε αυτά στον κόσμο. Έχει περάσει αυτό το αφήγημα ότι θα προστατεύσει τον καρκινοπαθή. Ενώ του λέμε ότι εγώ θα προστατεύσω τον καρκινοπαθή, που λέω έλεξέ με. Γιατί αυτό απέτυχε η κυβέρνηση να το πετύχει. Είναι μια επίδειξη τιγμής, η οποία σε αυτή τη φάση είναι όχι απλώς προβληματική. Είναι επικίνδυνο. Ακριβώς αυτό. Για να ακούσει και ξανά. Πρέπει να βρείτε κάποια στιγμή την άκρη. Βλέπω ότι δεν παραδείγματο να είναι κανεί εισαγγελέα πουθενά. Από τις 8 Νοεμβρίου που η κυρία Βαγενά που είχε κάνει το πρωτοβουλία απεργία πριν εδώ πέρα εγώ. Και βγήκε και μίλησε αυτή η μουλική βουλευτή να και μίλησε για ότι χάνονται ζωές. Ο Τσάπονη ο Λάμπρο και φώναζε. Ακούστε με κάτι. Χάνονται ζωές. Γιατί πραγματικά χάνονται. Ακούστε κάτι. Με ευθύνε. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, χαθήκαν ζωές αυτές τις μέρες. Δεν θα λύσουν οι εισαγγελείς τα προβλήματα του. Ακούστε κάτι. Δεν είμαστε εμείς εγκληματίες. Αυτό λέμε. Εγκληματίες είναι εκεί μέσα. Γιατί δεν μπορούν να τα λύσουν. Αυτό μπορεί να δει. Όχι τίποτα. Πολιτικό είναι το θέμα. Δεν είναι οικονομικό ούτε δικαστικό. Ακούστε κάτι. Εκεί μέσα έχουν φέρει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι είναι ανίδιοι των πράξεών του. Δηλαδή δεν ξέρω αν σου πει κάνουν. Στο δικό μας σχολείο τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι αποδείχθηκαν ακόμα και κάποιοι επιστήμονες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Όταν έχει πνευμονία, α πούμε τη μέρα και γίνει διάγνωση, πρέπει να σε βάλει μέσα στη εισαγωγή. Και στον COVID που είναι μια παρόμοια κατάσταση, του λέει πήγαινε σπίτι σου και στην έκτη μέρα, όταν φουντώνει αυτό το πράγμα και πετρώνει το μισό του πνεύμονας, του λε έλα τότε να σε σώσω, τι να σώσει μετά. Του λέει ο κόσμο. Αυτά τα μιλάτε στη Βουλή. Δηλαδή γιατί ξέρει οι ίδιοι ότι αυτή τη στιγμή οι δολοφονίες για μένα γιατί είναι δολοφονίες, δεν γίνονται από εμά. Από τους γενικούς. Από ανθρώπους που είναι ανίδιοι. Δεν θέλουν να μην μπούμε στο επιστημονικό κομμάτι. Και ακούστε κάτι, κύριε Τσάνθο. Αυτό όλο εμείς μας που το περνάμε για κατάλληλη τιμή στην Ουγγία, γιατί ήταν στου 25.000 κάποια στιγμή είπαν δεν κάνουμε εμβόλιο. Ξέρετε, καταλάβετε γιατί είναι. Δεν είμαστε καμένοι. Οι 25 Ουγγία δεν είναι λίγοι. Γιατί είδαν εδώ μέσα πράγματα και θάματα που δεν έχουν δει κανείς. Δεν τα βλέπει κανείς. Και πρέπει να τα κατανοήσει αυτά, να το ζει μέσα καθημερινά. Ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το εμβόλιο που μιλάνε κάποιοι και το απαιτούν το εμβόλιο, όταν έρχονται όλοι και μου το επέβαλε και μου διέλυσε το μοναδικό πράγμα που τη άσκησε η γιαγιά μου για την ελευθερία, δεν μπορεί να σου το φίλε μου πει για ένα εμβόλιο τη στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, σα παρακαλώ. Εδώ okay, δεν είμαστε μπούμε. Εδώ για το και εξάνθω, πρέπει να μπούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι έξω για ένα εμβόλιο. Για ένα εμβόλιο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να το πάρουν πίσω, του είπαμε. Να γυρίσω πίσω, μην ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κάποιοι θα κάνουν εμβόλιο, κάποιοι δεν θα κάνουν. Ακούστε πάλι, κάποιοι δεν θα κάνουν κιόλα. Έχει δικαίωμα αυτό ο άνθρωπο που ζει μέσα στη χώρα αυτή την ελεύθερη να κάνει αυτό που θέλει. Και δεν κινδυνεύει κανεί. Εμεί ειδικά, θα σα λέω και πάλι. Από εμά δεν κινδυνεύει. Έπαιξα τη ζωή μου κουλά γράμματα για να έρθουν στολέ. Φορούσαμε 20 σκουπιδιών. Γιατί όχι εμένα, για τον ασθενή. Και τώρα αυτοί μα λένε ότι εμεί δεν ενδιαφερόμαστε. Ότι είμαστε μοιάσματα. Μόνοι μα ράβουν. Απλώ θέλω να καταλάβετε ότι και στη Βουλή και σε όλα αυτά τα επίπεδα, α πούμε, το θέμα δεν είναι ζήτημα ας πούμε, επιχειρημάτων. Είναι ζήτημα αιμονής. Είναι μια πολιτική αντίληψη που λέει όχι, εγώ θα επιλέγω εκεί που θεωρώ ότι είναι πόλητο στην κοινή γνώμη, να είμαι σκληρός και άτεγκτος. Και γεια περιμεχτεί το. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Ότι πεθαίνει ο κόσμος. Λέμε, ακουγόμαστε από ποια κανάλια. Από ποια κανάλια και από ποια μέσα. Έτσι αλλήνουν, παιδιά, να είστε καθόλου. Μόνο υπάρχουν κάποιες βουλήσεις. Πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αν νομίζετε ότι πατάς ένα κουμπί και πέφτει η κυβέρνηση και αλλάζουν οι νόμοι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τη στηρίζει ένα ολόκληρο σύστημα και προχωράει με αυθαιρεσία και με αυταρχισμό και με καταστολή και με επιβολή όλα τα μέτρα. Λοιπόν, αυτή η αντιπολίτευση αντιδρά. Γι' αυτό υπάρχει. Αντιδρά η αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση συνήθως από μόνη της, εάν η κοινωνία δεν κινητοποιηθεί, δεν ρίχνει τις κυβερνήσεις. Άρα που πάμε, να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.